Κλέφτε, κουδουνάκι! Πάμε, φίλες και φίλοι, σιδερώματα της βάσης. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά! Με υγεία, με υγεία! Έλα, χρόνια πολλά, αδελφέ! Με υγεία! Γεια στα χέρια σας, δυνατά, να μας κάνετε και παιδάρα! Ένα πρωτάθλημα. Συγγνώμη. Θα έρθει, μακάρι να έρθει. Βλέπουμε τα παλικάρια παιδιά, είναι τέσσερις σιδεράδες κοτσιρέοι. Είναι ο επικεφαλής με το άσπρο καπελάκι εδώ πέρα και ο πίσω ο επικεφαλής όλων των επικεφαλών, εδώ με το μπλε καπελάκι, αυτός που σου ομιλούσα. Με το πρωτάθλημα. Όχι, καλό παιδί είναι ρε, μην το λες έτσι. Όλοι καλοί είμαστε, η κακή είναι φυλακή. Προχωράμε παιδιά, σιδερώνουμε τη βάση. Όπως βλέπετε, κοιτάξτε παιδιά, ο οπλισμό, ο κάβουρας, το έχει πάρει από τη λαϊκή. Ρε πως σας γλεντάει ο κάβουρας, ρε πως σας γλεντάει. Άντε να δω τώρα τι θα γράψετε για αυτή τη μεταγραφή. Κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα, το μήκος αυτής της σιδεριάς, της μπετόβεργας, έτσι, πως σαν φίδι. Ο ένας τεχνίτης τη δίνει στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και ο άλλος στον άλλον. Κοιτάξτε παιδιά, μιλάμε για τεράστια, έτσι, μπετόβεργα. Στο τέλος κλείνει σαν μια μαγκούρα. Δεν ξέρω άλλο όρο να πω, εντάξει, αδόκιμος όρος, αλλά τι να πω. Το μήκος φτάνει όλη τη σκάφη. Το μήκος αυτής της μπετόβεργας είναι όλη η σκάφη του πυλώνα. Πάμε και στην άλλη. Να κοιτάξτε παιδιά, λίγο πιο ζουμερό, να δούμε τη διάμετρο. Μην μου την κουνάτε ρε φιλαράκο. Μην μου την κουνάτε γιατί θα πάρω τον άλλο φακό. Ακούτε παιδιά, γλέντε που κάνουνε, γελάνε, γιατί ξέρουνε ότι αυτοί είναι πρωταγωνιστές των έργων. Αυτοί εδώ. Και εγώ τους κινηματογραφώ, το ξέρουνε, μίλησα μαζί τους. Λοιπόν, καθώς θα μπει και αυτή εδώ πέρα η τεράστια, έτσι, στην Ρόβεργα, να δείξω εγώ εδώ πέρα λίγο το τι έχει γίνει, με τα στιθέα και τα λοιπά, τα κεφαλόδεσμα, εδώ να δείξω, κάτσε λίγο ρε φίλε, να φτιάξω λίγο να χαλάσω. Χαλάω, φτιάχνω. Εδώ είμαι καλά. Να δείξω εδώ παιδιά zoom στους στένοντες που έχουν εμφανιστεί. Δεν έχουν εμφανιστεί, τα θυλάκια είναι των τενόντων. Μέσα παιδιά εδώ πέρα που είναι καπακωμένα, έτσι τα θυλάκια, τα inox και τα ας πούμε σκουριασμένα, που δεν είναι σκουριασμένα, μέσα έχουν μια, το καθένα, μια μεταλλική ράβδο που λέγεται τένοντας. Αυτό με τις προεντάσεις θα ανέβει στα 40,60 μέτρα. Από κάτω θα ξεκινήσουν 64 τον αριθμό τένοντες. Από εδώ θα ξεκινήσουν 64 τον αριθμό τένοντες. Και στο τέλος, στο τελείωμά του, στα 40,60 μέτρα, θα είναι γύρω στους 6 με 7 με 8. Παραπάνω δεν θα είναι. Καθώς άλλη μια σιδερόβεργα μπαίνει στο χορό, θα παίξει μπάλα. Εγώ θα πάω λίγο απέναντι, παιδιά, να εστιάσω τον πυλώνα. Τις εργασίες που γίνονται στον πυλώνα μας. Κάτσε λίγο να σε ζουμάρω. Εδώ να είμαι καλύτερος. Και εδώ τώρα να ρυθμίσω μπάλα, να παίξουμε με καθαρό φακό. Εδώ. Είναι όλα τα παλικάρια εδώ του Χουμαΐδη. Είναι ο νότιο δυτικός πυλώνας, ο νούμερο 3, ο οποίος και αυτός τώρα θα πάρει τη σειρά του, γιατί το ένθετο είναι στη βάση του, είναι απ' έξω από τον αγωνιστικό χώρο, στην οδό Καπαδοκίας, είναι από εκεί που θα τραβήξω τα πλάνα σε λίγο, πάνω από το ένθετο. Είμαστε γύρω στα
28, 29, 30. Μετά το τελείωμα αυτού που θα σκηνοθετηθεί εδώ πέρα το όλο θέμα, θα μπει το ένθετο. Έτσι, είμαστε ένα τικ πιο πίσω από τους βόρειους τομείς, το βορειοανατολικό πυλώνες, το βορειοανατολικό και το βορειοδυτικό. Αυτά είναι τα έργα που κάνουν πάνω με τη βοήθεια του Γερανού, του Θεωμάτου Μαύρου, του νότιο-δυτικού πυλώνα, Γερανού, ο Γιώργο, έκασε στον Ερμό. Και να δείξω ακόμα λίγο, παιδιά, από εδώ πέρα, το τι και το πώς, κολονάρες, θεόρατες, τομέα 11, έπος, το έπος του γηπέδου της Αγιασοφιάς, καθώς ακόμα μία, ακόμα μπετόβεργα, μπαίνει στο χορό. Χιαστή, κάθετα, πλάγια, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, έμπροσθεν, όπισθεν κτλ. Κτλ. Παιδιά, διαμορφώνεται έτσι ο χώρος, να πέσει στη δεριά και να έρθουν μετά η παράταση των μπετονιέρων και του πρέσας να σκηνοθετήσουν τον πυλώνα μέχρι το ραντιέ, έτσι, μέχρι την ένωση, μέχρι μάλλον την αναμονή που βγαίνουν εδώ πέρα από τα κεφαλόδεσμα τα σίδερα. Εκεί θα πέσει το πρώτο ραντιέ και από εκεί και μετά, παιδιά, αναλαμβάνει ο Χουμαΐδης και τα παλικάρια του να στήσουν τον πυλώνα. Έτσι, τα ΔΕΕΦΗ, διαβατάρικο πουλί, ξέρετε εσείς. Με αυτά και με αυτά, παιδιά, θέλω να πω και στα αυτό το τρίτο βίντεο χρόνια πολλά και εύχομαι να περάσετε καλά στις γιορτές των Χριστουγέννων, να γυρίσατε, να πήγατε στα χωριά σας και να γυρίσατε όλοι σόοι, να μην λείπει κανείς από το μέτρημα, το βασικότερο αυτό είναι η υγεία. Και με αυτά και με αυτά κλείνω και αυτό το παρτάκι. Ζήτω η αεκάρα μας, η ομαδάρα μας, έτσι, που σε 1,5 χρόνο από τώρα θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και θα δίνει παραστάσεις άλλης φάσης. Άλλης φάσης. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Να περάσουμε καλή πρωτοχρονιά. Ζήτω η ΑΕΚ, αδελφιά. Πάμε, παιδιά. Τελευταίο παρτάκι για σήμερα. Νομίζω είναι το 5ο. Το έπος της Αγίας Σοφιάς. Ο φακός αυτή τη στιγμή δείχνει, παιδιά, τον βόρειο δυτικό πυλώνα. Το πυλώνα που μπήκε πρώτα το ένθετο, το 17 τόνων, το πήρα σε 4 παρτάκια την Κυριακή 23 του μήνα. Δείτε τα βήμα-βήμα πως ντύθηκε ο Γερανός με 74 τόνους αντίβαρο για να σηκώσει το θορυκτό, το οποίο το βλέπουμε τοποθετημένο τώρα να τον τίνουν τα μαστόρια, έτσι, του Χουμαΐδη. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καθαρή η εικόνα. Δικαιολογήστε με, παιδιά, έχω μοιοπία και δεν βλέπω καθαρά. Θέλω να πιστεύω ότι θα το βλέπετε καθαρά. Να δούμε και το άνοιγμα του από κάτω, δηλαδή την απόσταση του κάτω ένθετου με το πάνω. Βλέπετε τις τρύπες, παιδιά, όπα έφυγε πολύ η μηχανή. Εδώ, παιδιά, σε αυτές εδώ τις τρύπες, όπως το βλέπετε τώρα, σταθεροποιήσου, ρε φιλαράκο, εδώ, πάνω φακό, οι δύο τρύπες, κάτω φακός, οι δύο άλλες τρύπες, θα βγουν τα στιγματόσκηνα και θα δένουν το πάνω και το κάτω μέρος του στεγάστρου. Έτσι, θέλω να το καταλάβουμε όλοι αυτό, γιατί είναι σίγουρο ότι έτσι θα γίνει. Λοιπόν, έκανα το ατόπιμα και τα πήρα τώρα από βόρεια προς νότια, αλλά επειδή μου άρεσε πολύ σαν θέαμα αυτός ο πυλώνας, συνεχίζω πάλι με την κόμπλα να κατέβω από κάτω. Λοιπόν, φίλοι, εγγραφές και κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο, στο Black Horse της ΑΕΚ.